Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή» και από την εκπομπή «Πράσινη Γραμμή» που μόλις ξεκινά. Στο μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος ο Κυριακόπουλος. Μαζί μου σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και θα προσπαθήσουμε μαζί με τον κύριο Γρίβα να δούμε μια άλλη ματιά, να ρίξουμε μια άλλη ματιά πίσω από τον κώδικα των γεγονότων που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να πούμε ότι στην παρέα μας και στον ήχο σήμερα είναι ο Μιχάλης ο Γιουργουσάκης. Και κύριε Γρίβα, καλησπέρα σας κιόλας. Καλησπέρα. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει περάσει παρά μόνο λίγος καιρός από την ημέρα εκείνη που προειδοποιούσαμε, από αυτό εδώ το μικρόφωνο δηλαδή, για τις εξελίξεις που έρχονται στον πλανήτη αναφορικά με τα γεωπολιτικά ζητήματα, και η νέα κατάσταση για την οποία προειδοποιούσαμε ήδη μορφοποιείται. Η σύγκρουση που πιθανολογούσαμε πλέον δεν είναι πιθανολογούμενη σύγκρουση, αλλά είναι προφανώς υπαρκτή. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ανακύπτει και αν κανείς σταθμίσει τα δεδομένα που προκύπτουν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και από τη Σύνοδο των G7. Και νομίζω ότι ίσως είναι απαραίτητο, χωρίς να επιχειρήσουμε ακόμα, να βάλουμε ταυτότητα σε αυτό το οποίο εμφανίζεται ή καταγράφεται ως αποτύπω αυτών των εξελίξεων. Μπορούμε να πούμε τελικά ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, και τι στοιχεία είναι αυτά που τη συνθέτουν κατά τη γνώμη σας? Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια νέα ιστορική περίοδο, το χαρακτηριστικό της οποίας είναι ακόμη η πολύ μεγάλη ασάφεια, ρευστότητα και αδυναμία λειτουργίας παλαιότερων στοιχείων, παλαιότερων παραμέτρων που θεωρούσαμε ως δεδομένες. Αυτό που είπατε και εσείς, έχουμε μια στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ελέγξαν κάποια πράγματα που στο παρελθόν δεν υπήρχε περίπτωση να λεχθούν. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε ρήξη των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Γερμανία, που δυστυχεστάτως έχει καταστεί ηγεμονική δύναμη στην Ευρώπη. Όμως είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα ακολουθήσει. Γιατί πολύ απλά η Γερμανία αλλά και η Δυτική Ευρώπη εν συνόλο μπορούν να σταθούν αυτόνομα στο διεθνές σύστημα. Έχουν έλλειψη από θεμελιώδεις παράγοντες ισχύως. Δεν μιλάω μόνο για στρατιωτική ισχύ. Δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, δεν έχουν φυσικούς πόρους. Έχουν μια Ρωσία δίπλα τους με την οποία έχουν επιλέξει εξίσου παρανοϊκά να διατηρούν απέναντί της μια μυσαλόδοξα εχθρική στάση. Οπότε είναι, θα έλεγα, μια πολύ ωραία εποχή για να δούμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις, μια ενδιαφέρουσα εποχή με τον όρο που δίνει, με την έννοια που δίνει σε αυτόν τον όρο η παλιά κινέζικη κατάρα. Οπότε να δούμε. Δύσκολα πάντως μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το που πάνε τα πράγματα. Ίσως το μόνο συμπέρασμα που θα διακινδύνευα να πω είναι ότι πλέον αυτή η έλλειψη στρατηγικής που χαρακτηρίζει την Ευρώπη φτάνει πλέον σε οριακά επίπεδα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί πλέον ξεκάθαρα αυτοκαταστροφικά. Το έχουμε πει και εδώ και άλλοι το έχουν πει. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής σκέψης και στρατηγικής λειτουργίας της Ευρώπης, και υπάρχει, θα το έλεγα, ένας υπερφύαλος ναρκισισμός από πλευράς της Γερμανίας. Έχει εκδηλωθεί και έναντι ημών. Και τώρα φαίνεται ότι οι Γερμανοί θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να πάρουν τη ρεβάνς για την ήττα του 45. Με νέο τρόπο. Δεν έχουν τις δυνατότητες, αλλά είναι ικανοί να κάνουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Το βέβαιο είναι πάντως, και πρέπει να το επισημάνουμε, ότι δεν επιχειρούν ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να δώσουν ταυτότητα σε αυτό που φαίνεται που διέρχεται. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι αυτό που επιχειρήθηκε είναι όλη αυτή η αντιπαράθεση να εμφανιστεί ως ένας καυγάς για το ρεφενέ και για το ισοζύγιο. Για το ρεφενέ δηλαδή, αναφορικά με τη συνεισφορά των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στον προϋπολογισμό των αμυντικών της συμμαχίας,
Και βεβαίως τα ζητήματα που έβαλε και ο Τραμπ για το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας που ξεπερνά το 8% ας πούμε. Αλλά αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου. Είναι αυτό το οποίο επιχειρήθηκε για λόγους που κινούνται στην κόκκινη γραμμή μεταξύ ισορροπίας και ανισορροπίας, να αποτυπώσει, τουλάχιστον να προδιαθέσει τους πάντες ότι επίκειται σύγκρουση. Έχουμε όμως δύο δεδομένα. Ο Τραμπ παραμένει ισχυρός, αν και είναι εκβιαζόμενος, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί ένας εκβιαζόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ εύκολα σύρεται σε τείχοδιοκτισμούς απρόβλεπτους. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Γερμανία έχει αυτό το έλλειμμα που σωστά θέσατε. Έχει όμως και το προτέρημα να έχει επίγνωση αυτής της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται αντικειμενικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επιχειρεί με το δικό της τρόπο να το αξιοποιήσει. Και όλα αυτά έρχονται και κάθονται πάνω σε ένα μειονέκτημα εγγενές, το οποίο σωστά το θέσατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλλειμμα στη στρατηγική της στόχευση και σκέψη, διότι μέχρι τώρα βασικά ασχολούνταν αυτή η ελίτ που κυριαρχεί με τη διαχείριση των λογιστικών καρτελών και του οικονομικού project, το οποίο κάθε φορά καθίσταται κυρίαρχο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτή τη στιγμή όμως αναβιώνει με έναν τρόπο βίαιο εκείνη η πλευρά του μιλιταριστικού υπεριαλισμού της Ευρώπης, με ηγέτητα δύναμη τη Γερμανία. Και χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, περιστολή, συστολή στην επίγνωση αυτής της ανικανότητας, υπάρχει μια τάση να μπούμε με τα μπούνια και να αναπληρώσουμε αυτό που χρόνια μας έλειπε. Ακριβώς. Και αυτό ειλικρινά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, διότι από τη μια μεριά είναι βέβαιο ότι η Αμερική δεν πρόκειται να παραιτηθεί το εθιμικό το δικαιώματός της να έχει βάλει πόδι στην Ευρώπη με όποιον τρόπο μπορεί να τους το εξασφαλίσει. Και αυτό συναντά την αντίρρηση της Γερμανίας, η οποία θέλει να αποδιγετήσει όλο αυτό το σύστημα. Ναι, και η Γερμανία δυστυχώς αρνείται να κατανοήσει ότι δεν είναι η Γερμανία του παρελθόντος. Όχι μόνο δεν έχει τις δυνατότητες να λειτουργήσει πραγματικά ηγεμονικά στην Ευρώπη, ακόμη και με τον πλέον, αν ήθελε να βάλει τον πλέον μυσαλόδοξο τρόπο, αλλά δεν είναι ακριβώς μια κανονική χώρα. Έχει περίσσια ισχύω σε κάποιους τομείς, υπερβολικά μεγάλη, τρομακτικά μεγάλη επιρροή πλέον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον απλούστατο λόγο, όπως ακριβώς είπατε, ότι επειδή στην Ευρώπη έχουν καταλάβει εξεφόδου πραξικοπηματικά την εξουσία οι λογιστές, και στα στοιχεία αυτά κυριαρχεί η Γερμανία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, δεν είναι μια χώρα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ηγεμονικά. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δυστυχώς στην εξωτερική της πολιτική άγεται και φέρεται από ακόμη πιο παρανοϊκές χώρες, όπως είναι οι χώρες οι Βαλτικές Δημοκρατίες ή η Πολωνία. Παρεπιπτόντως, προσφάτως σε ένα συνέδριο είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολύ καλούς συναδέλφους από την Πολωνία, οι οποίοι μου υποστήριζαν και το πιστεύανε ότι αφενός μεν η Ρωσία θέλει να καταλάβει όλη την Ευρώπη και είναι ακραία επιθετική, που εν πάση περιπτώσει δεν ισχύει βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζοντας και ποιοι είναι αυτοί που το λένε το εντάξει, το ξεπερνάμε. Της επιλογής των αντιπάλων πάντως. Το χειρότερο είναι ότι υποστήριζαν ότι στην Ουκρανία θέλανε να καταλάβουν όλη την Ουκρανία οι Ρώσοι και τους σταμάτησε η Ουκρανική στρατιωτική ισχύς και η απειλή της Πολωνίας ότι θα παρέμβει στον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να πανικοβληθούν, να τρομοκρατηθούν και εν πάση περιπτώσει να οπισθοχωρήσουν. Δηλαδή, υπάρχει σοβαρή αδυναμία ανάγνωσης. Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν εξειδικευμένοι, πανεπιστημιακοί, με υψηλού κύρους στην Πολωνία, οι οποίοι ήταν έτσι συμμετείχαν σε ένα διεθνές. Αν κρίνουμε πάντως από τους δικούς μας πανεπιστημιακούς και καθηγητές και αναλυτάδες, οι οποίοι παραδέρνουν σε ένα παραλήρημα τρεις χειρότερο αναφορικά με αυτού του είδους προσεγγίσεις, φαντάζομαι αντιλαμβάνουμε και την ποιότητα αυτής της πανεπιστημιακής ελίτ. Νομίζω όμως ότι η Γερμανία μέσα σε αυτή την αμφιλεγόμενη κατάσταση έχει ένα πολύ σημαντικό ατού, και το οποίο ατού είναι το δράμα των λαών της Ευρώπης. Η Ευρώπη μπαίνει για τα καλά σε μια ύφεση παρατεταμένη, την οποία όλα δείχνουν πως είναι πολύ δύσκολο πια να ελεγχθεί, να χοληναγωγηθεί.
Και από την άλλη μεριά, η Γερμανία έχει εξασφαλίσει με τους δικούς της χειρισμούς να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ESM, δηλαδή ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, το οποίο στην πράξη είναι ένας μηχανισμός, αν θέλετε, καθυπόταξης και εκβιασμός λαών και κυβερνήσεων. Επομένως, όλο αυτό το πλέγμα του λεοντορισμού, το οποίο αναφύεται αναφορικά με τους χειρισμούς της Γερμανίας, διότι ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε η Μέρκελ στο Σύνοδο Κορυφής των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ότι η Ευρώπη πια πρέπει να στηριχτεί στα δικά της πόδια, δεν έχει να περιμένει τίποτα από τους συμμάχους της, όλα αυτά φωτογραφίζοντας εννοείται τις ΗΠΑ και τον Τραμπ. Εκείνο το οποίο την επόμενη περίοδο θα επιχειρήσει, και όλα δείχνουν ότι εκεί πάει το πράγμα, είναι μια εκτεταμένη ευρύτατη πολιτική και θεσμική ανασύνταξη στα ευρωπαϊκά δεδομένα, και νομίζω ότι αυτό που μπαίνει επιτάπητος είναι καταρχήν η συνθήκη της Λισαβόνας και αιχμή του δόρατος στο άρθρο 50 περί του δικαιώματος χώρας μέλους να αποχωρήσει. Φαίνεται ότι η διαδικασία αυτή καθίσταται πολύ πιο δύσκολη, έτσι όπως τουλάχιστον δρομολογούνται οι αλλαγές με βάση το τι έχει στο μυαλό της σήμερα η γερμανική ηγεμονία, και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αναδεικνύονται και φαινόμενα που συνιστούν ανατροπές προσεγγίσεων γεωπολιτικών αναφορικά με την Ευρώπη που έκαναν την προηγούμενη περίοδο. Μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η λογική ότι αρκετά πια με τη διεύρυνση, κάπου πρέπει να συγκρατηθούμε και να αφομοιώσουμε, να ενσωματώσουμε, να ομογενοποιήσουμε αυτό το οποίο καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω να υπάρχουν αντιτιθέμενες σε σχέση με αυτή την προσέγγιση πλευρές χειρισμών αναφορικά με τα Σκόπια. Δεν ξέρω καταρχήν ποια είναι η γνώμη σας ό,τι αφορά το χειρισμό και τη στόχευσή της γύρω από τη Λισαβόνα, τον έλεγχο τον απόλυτο του ESM και την κλιμάκωση, την περαιτέρω κλιμάκωση των λαών της Ευρώπης, πριν μπούμε να δούμε καλύτερα και πιο συγκεκριμένα τι είναι αυτό το οποίο προετοιμάζουν στα Σκόπια και τι σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι όμως για τη Γερμανία. Από ό,τι φαίνεται, επειδή τα γερμανικά οικονομικά μεγέθη είναι καλά και είναι ακόμη καλύτερα, θα είναι ακόμη καλύτερα του χρόνου από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι Γερμανοί έχουν εγκλωβιστεί σε κάποιους τακτικισμούς βραχυμεσοπρόθεσμου χαρακτήρα. Προσπαθούν, αυτό που είπατε, να ελέγξουν το μηχανισμό του ESM ολοκληρωτικά, έτσι ώστε να έχουν μια χρηματοοικονομική, νομισματική κλπ. Πολιτική που να βολεύει αυτούς, χωρίς όμως να έχουν μακρόπνοους στόχους. Δηλαδή δεν λειτουργούν και δεν έχουν δείξει ότι θέλουν να λειτουργήσουν οικονομικά πάντοτε σε βάθος 20ετίας, να το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, δεν το λέω εγώ, λένε πολύ σημαντικά δυτικές δεξαμενές σκέψεις, αλλά και οι Γερμανοί βιομηχανοί λένε τι ακριβώς θέλουμε εμείς να κάνουμε το 2050 στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Σε ποιες τεχνολογίες θέλουμε να κυριαρχούμε. Ξέρουμε ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές μας. Έχουμε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουμε την Κίνα σε έναν ανταγωνισμό υψηλωτάτου επίπεδου πλέον που θα έχει διαμορφωθεί τότε. Όχι. Για όλα αυτά δεν υπάρχει κουβέντα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία ανάλυση εις βάθος. Και είναι εδώ που τα λέμε, ήταν έκπληξη να υπήρχε, γιατί δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας των Γερμανών. Δεν λειτουργούσαν και ποτέ. Δεν το είχαν αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν προτιμούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να τους βολεύει τώρα. Μετατρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε, ή τουλάχιστον θα επιχειρήσουν να τη μετατρέψουν σε ποντικοπαγίδα εντελώς, δηλαδή σε ένα χώρο που με να χαρακτηριστικά Ράιχ. Ναι, ακριβώς, ναι. Με χαρακτηριστικά Ράιχ, και αυτό με ανησυχεί. Και από εκεί και πέρα, για απειρήμηχθεί το. Βέβαια, η ιστορία δεν μπορεί να σταματήσει και κάποια πράγματα θα οδηγηθούν στο πικρό τους τέλος. Αλλά αυτό γενικώς για την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δυσκολέψουν, πριν δεν θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο τα πράγματα για εμάς, όσο καιρό συνεχίζουμε να λειτουργούμε έτσι. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν με τα Σκόπια. Είναι δηλαδή, και εδώ πέρα φαίνεται πόσο ανύπαρκτη είναι η δυτική γεωστρατηγική. Και δεν μπορώ να κατανοήσω ποια ακριβώς είναι η πολιτική τους για τα Βαλκάνια γενικότερα. Τι ακριβώς θέλουν. Δεν έχω καταφέρει. Ενώ φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι πάμε
για μείζονες αλλαγές στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και είναι θέμα χρόνου να έχουμε και αλλαγές συνόρων, γεγονός που θα ανοίξει το ανασκό του όλου ευρύτερα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει κάποια συγκροτημένη στρατηγική από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, δυστυχώς, κατά τη συνήθειά της, δεν φαίνεται να έχει και αυτή κάποιες συγκεκριμένες στοχεύσεις. Λειτουργεί αντανακλαστικά, με ευχολόγια και περιμένει να δει τι θα γίνει. Ένα διαρκές κατενάτσιο, να το πούμε έτσι, αφού είναι και της μόδας οι ποδοσφαιρικές ορολογίες. Περιμένουμε, κρατάμε την μπάλα εκεί στο κέντρο του γηπέδου και περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο όπως είναι τα πράγματα. Προφανώς και θέλω να πω ενισχύοντας τη γνώμη σας ότι όντως δεν το έχουν αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον δεν το είχαν μέχρι πρότινος. Διότι τα κορυφαία ζητήματα γεωπολιτικής παύλα οικονομίας του πλανήτη είχαν συνηθίσει να τα προσεγγίζουν στα πλαίσια αυτής της μονοπολικότητας που θεωρούνταν μέχρι πρότινος γεγονός παγιωμένο και εν πολλής αδιαμφισβήτητο. Ζητήματα υψηλής και ευρύτατης στρατηγικής θα είχαν αποθέσει στις ΗΠΑ να τα διαχειρίζονται. Για το δικό τους κομμάτι του ιμπεριαλικού, του οικονομικού ιμπεριαλισμού είχαν όλοι κακά τα ψέματα ψηλοβολευτεί πίσω από το δασμολογικό προστατευτισμό που κυριάρχησε στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το βάθος και το εύρος του εξυγχρονισμού επί της ουσίας ουδέποτε απασχόλησαν. Σήμερα υπάρχει αυτή η βία εισβολή της Κίνας στη διεθνή αγορά, που υπάρχει ένα θέμα, τμήματα της ηγετικής ελίτ προσανατολίζονται σε λογικές συνεργασίας και προσωτερισμού και κάποια άλλα στις ακραίες λογικές της πολεμικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο. Και αυτό πραγματικά δημιουργεί ένα gap, ένα κενό δηλαδή, σε σχέση με το ποια μπορεί να είναι η διαδικασία της μετάβασης από την παλιά παγιωμένη στρατηγική, όπου είχαν βολευτεί όλοι μέσα από μια νομή της αγοράς της ευρωπαϊκής, και στις καινούργιες προκλήσεις, οι οποίες πια κάνουν φίλο και φθερό την ευρωπαϊκή αγορά, εισβάλλουν καινούργιοι κανόνες να διέπουν αυτά τα ζητήματα και όλοι θα πρέπει να προσανατολιστούν σε μια προσπάθεια προσαρμογής σε αυτούς τους κανόνες, αλλά με αρχές, χωρίς αρχές, με βίαιο τρόπο, με ήπιο τρόπο, με οικονομίες έτοιμες, με κρατικούς μηχανισμούς έτοιμους περισσότερο ή λιγότερο, με παντελώς ανέτοιμους. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Αναφορικά με τα Σκόπια, να σας πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι ανησυχητικές, διότι έχουμε μια απόπειρα να δρομολογηθούν διεργασίες ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μια απόπειρα η οποία ως διαβατήριο επικαλείται, ας πούμε, την βολική, αν θέλετε, εκδοχή του «Ας μπουν, ευρε αδερφέ με προσωρινό όνομα», και αφού μπουν μετά διευθετείται πιο εύκολα το θέμα της οριστικής λύσης της ονοματοδοσίας. Η Ελλάδα φαίνεται καταρχήν να αντιδρά σε αυτή τη λογική, ωστόσο τσιμπά στο επιχείρημα ότι είναι διαλλακτικότερος ο ΖΑΕΦ ή τουλάχιστον λιγότερο εθνικιστής. Προφανώς προσπερνά όμως ότι ο ΖΑΕΦ έχει άμεσες επιρροές, πιεστικές επιρροές από τον αλβανικό μεγαλοειδιατισμό, και αυτό δεν μπορεί να υποτιμηθεί, διότι μπορεί να έχεις, ας πούμε, υποστολή μέσα από την προσωπικότητα του ΖΑΕΦ του σλαβικού υπερεθνικισμού, αλλά έχεις έναν άλλον εθνικισμό που τον αντικαθιστά και ουσιαστικά λειτουργεί ως δικλίδα ασφαλείας που καθορίζει το εύρος, την έκταση, αλλά και την ίδια τη φυσιογνωμία των γεωστρατηγικών κινήσεων που πρόκειται να κάνει, στις οποίες επίκειται να ενδώσει ενδεχομένως ο ΖΑΕΦ την επόμενη περίοδο. Το βέβαιο πάντως είναι ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Σκοπιανής Βουλής είχαμε και από τη μεριά του ΖΑΕΦ και από τη μεριά του Γκρούευσκι πλειοδοσία στο Μακεδονισμό. Και όλο αυτό το ζήτημα της εξέλιξης η Ελλάδα δεν το προσεγγίζει έχοντας αποσαφηνισμένη στρατηγική στόχευση, διότι θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κινήσεις γιατί γίνονται από τη μεριά της Γερμανίας. Γίνονται γιατί τουλάχιστον έχει επίγνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτό το οποίο θα ήταν βολικό για αυτές να επιχειρήσουν την επόμενη περίοδο, δεν θα ήταν το απλούστερο να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα, μία απόπειρα να διεμβολήσουν 3-4 χώρες που να επιχειρήσουν να τις πάρουν υπό την προστασία τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διευκόλυνση της Γερμανίας να ξεδιπλώσει τη δική της στρατηγική στόχευση
έχοντας όμως βάλει ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι αυτό θα κάνουν. Δεν είναι πασίγνωστο πλέον ότι την προηγούμενη περίοδο, και μιλάμε για ένα διάστημα προενός δύο μηνών το πολύ, ο υπαριθμόν ένα, ο γερουστής Μακέιν, ο οποίος έχει άμεση δυνατότητα πρόσβασης, παρέμβασης και λόγω καταλυτικού στην άσκηση, στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλώνησε τα Βαλκάνια. Τάζοντας τα πάντα στους Σέρβους, τα πάντα στους Σκοπιανούς, προειδοποιώντας για αλλαγές συνόρων, υπερενισχύοντας τους Ισλαμικούς θύλακες του Κωσόβου και της Βοσνίας, και φαίνεται ότι η Αμερική, ένα από τα χαρτιά τα οποία θα επιχειρήσει να παίξει στην Ευρώπη, είναι αυτά τα οποία μοιραία θα τη φέρουν σε μοιραία συνάντηση και με τον Ισλαμικό εθνικισμό στα Βαλκάνια, του οποίου όμως ο πάτρονας είναι η Τουρκία. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι puzzle σύνθετο που δεν δείχνει κανείς από την ελληνική πολιτική ηγεσία να θεωρεί πως είναι αναγκαίο να μπει σε ένα τραπέζι, να σκαναριστεί, να έχει μιλατηθεί, να καταλάβουμε τι αυτή η περίπτωση, τι παίζεται και πού μπορεί να οδηγήσει. Ναι. Και συνεχίζουν με απλοϊκές λογικές του τύπου ο εκάστοτε εχθρός του εχθρού γίνεται φίλος μου και τούμπαλιν. Το οποίο είναι μια απλοϊκή προσέγγιση. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, σε μεγάλο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι κατά τη συνήθειά τους, συνεχίζουν να επενδύουν σε Φράγκενστάιν. Δεν έχουν σταματήσει και ποτέ. Αυτό το φλερτ με τον τζιχαντισμό δεν έχει σταματήσει, όσο και αν θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο. Και είναι αυτό που είπατε, ότι και στα Βαλκάνια θα επενδύσουν σε αυτό εξ αντικειμένου. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή, αν θέλουν να προχωρήσουν τις πολιτικές αυτές τις παρανοϊκές που θέλουν. Όσο δε για τα Σκόπια, κατ' εμέ δεν υπάρχει περίπτωση, όσο μετριοπαθείς και να ανέλθουν στην εξουσία, να προχωρήσουν σε κάποια ουσιαστική εξομάλυνση με την Ελλάδα. Γιατί ο επιθετικός εθνικισμός των Σκοπίων, ο μυσαλόδοξος και μηδενιστικός εθνικισμός, αποτελεί κομμάτι οργανικό της ταυτότητάς τους, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, ακριβώς για να μην να κόψουν τις γέφυρες με τους γειτονικούς τους λαούς, ιδιαίτερα δε με τους Βούλγαρους, τον οποίο είναι σάρξ εκ της αρκός, δημιούργησαν μια πολύ φορτισμένη φαντασιακά εθνική ταυτότητα, ανύπαρκτη, που για να υπάρξει, δηλαδή για να ταυτιστούν με τους αρχαίους Μακεδόνες που θεωρούν αυτοί έχουν δημιουργήσει αυτό τον εθνικό μύθο, εξ αντικειμένου πρέπει η σημερινή Ελλάδα να μην έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Και γι' αυτό προωθούν και καθαρά ρατσιστικές αντιλήψεις του τύπου οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι, είναι κατώτεροι λαοί που εισήλθανε συνεχεία και δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες κλπ. Και τα οποία καθιστούν, όλη αυτή η μυθολογία καθιστά, δημιουργεί στα Σκόπια μια κυρίαρχη ιδεολογία που βασίζεται σε έναν μυσαλόδοξο και ακραίο εθνικισμό. Δεν είναι δυνατόν να πάψει να υπάρχει. Μπορεί να κάνουν κάποιες ψευτοπαραχωρήσεις στο θέμα της ονομασίας, ίσα ίσα για να επιτύχουν στόχους τους, όπως είναι αυτό που είπατε, το να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να έχουν κάποια μορφή υποστήριξη έναντι του επίσης αναδυόμενου αλβανικού εθνικισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι τα Σκόπια θα πάψουν να είναι μια επιθετική χώρα έναντι της Ελλάδος. Και θα ήταν και μεγάλο λάθος να ταυτιστούμε μαζί τους. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει και να μας φοβίζει ο αλβανικός εθνικισμός δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτιστούμε άκρητα με τα Σκόπια, τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν δείξουν ότι πράγματι θέλουν να πάνε σε μια πιο μετριοπαθή πολιτική, που σημαίνει και μια πολύ πιο ρεαλιστική και λογική και όχι μυσαλόδοξη ανάγνωση της ιστορίας, τότε το ξανασυζητάμε. Με ανησυχούν πάντως πολύ οι πιθανολογούμενες εξελίξεις στα Βαλκάνια, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πριν την επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ υπήρξε αυτή η απίστευτα στρατηγικά λαθεμένη συνάντηση του Τσίπρα με τον Ερντογάν στο Πεκίνο, όπου εκεί, πέρα από όλα τα άλλα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει και εδώ, ο Ερντογάν έθεσε ζήτημα συνολικής εφαρμογής της συνθήκης της Λοζάνης. Ναι. Νομίζω όμως ότι αν κανείς επιχειρήσει να επικαιροποιήσει τα μηνύματα που ανακύπτουν από αυτή τη δήλωση, δεν μπορεί παρά να πάρει υπόψη του ότι δρομολογούνται εξελίξεις στο κουρδικό και η μορφοποίηση ενός κουρδικού μπλοκ
στο επίπεδο τουλάχιστον της Συρίας και της γραμμής αυτής που φτάνει μέχρι το Ιράν, μοιραία θέτει επιτάπητο ζητήματα συνοριακών συνθήκων που είναι μεταγενέστερα της Λοζάνης. Ναι. Μοιραία όμως, αν αυτό μεταφράζεται και προφανώς μεταφράζεται ως γεωπολιτική συμπίεση της Τουρκίας, για την οποία θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι ο Ερντογάν έκανε έκταση, έκανε λόγο και για την αποτύπωσή της σε εκτάρια πάνω στο φυσικό χάρτη, είναι δεδομένο ότι η διέξοδος και το λογικά αναμενόμενο αντιστάθμισμα για τον τουρκικό μεγαλοϊδατισμό θα αναζητηθεί είτε στο Αιγαίο είτε στη Θράκη. Και τυπική και άτυπη σύμμαχη για να παιχτεί αυτό το παιχνίδι με απαιτήσεις να ευοδοθεί υπάρχουν πολλοί. Και μέσα σε αυτό το παζλ που ανοίγει σήμερα με τρόπο επικίνδυνο στην Ευρώπη, η χώρα μας είναι στο μάτι του κυκλώνα. Ναι. Και αυτό δεν δείχνει να συνειδητοποιείται επαρκώς από την ελληνική πολιτική ηγεσία, για να υπάρξουν οι αντίστοιχες πολιτικές πρόνοιας και τα αντίστοιχα βήματα επιθετικής διπλωματίας που να προλάβουν πιθανές εξελίξεις. Επομένως, δεν είναι σχήμα λόγου το να αναδεικνύουμε ζήτημα αστάθειας πιθανολογούμενης στα Βαλκάνια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντικειμενικά μπαίνει σαν πρόβλημα πρώτης προτεραιότητας την επόμενη περίοδο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Επίσης, το έχουμε πει και με κίνδυνο να γίνουμε ξανακουραστικοί, το ξαναλέμε, ότι η Τουρκία δηλωμένα θέλει να καταστεί μια μεγάλη δύναμη στην Ευρασιατική σκακέρα. Έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Εν μέρη, και γιατί αυτό αποτελεί μια αναγκαστική επιλογή, είναι μια φυγή προς τα εμπρός, εν πάση περιπτώσει, για να ξεφύγει από τα εσωτερικά της προβλήματα. Ιδιαίτερα δε, εάν υπάρξει κίνδυνος, που υπάρχει ήδη κίνδυνος απόσχησης κουρδικών κομματιών, κομματιών από αυτήν ώστε να ενταχθούν στο υποδιαμόρφωση κουρδικό κρατικό σύστημα, θα ήταν πολύ καλύτερο για αυτήν, και ήδη δείχνει να το κάνει, να αποδομήσει ολοκληρωτικά τη γειτονιά της γύρω από αυτήν, έτσι ώστε να μπορεί να κυριαρχεί στη μέση ενός συστήματος που γύρω από αυτήν, που θα είναι ένα σταθερό και σημαντικό κομμάτι, θα υπάρχει ένα μοσαϊκό εθνοτήτων που θα συγκρούονται μεταξύ τους χωρίς συγκροτημένα κράτη, στην καλύτερη περίπτωση αδύναμα κρατήδια, και που οι Τούρκοι δηλαδή δείχνουν να θέλουν να επενδύσουν ακριβώς στο πλαίσιο της λογικής που θέλουν να γίνουν κυρίαρχοι δύναμη στην περιοχή, σε μια πολιτική καταστροφής και χάους, σε μια πολιτική καμένης γης γύρω τους. Μια πολιτική δηλαδή που θέλει να καταστρέψει, να κάψει τη γύρω περιοχή, έτσι ώστε μέσα στο κέντρο αυτής της περιοχής να κυριαρχεί η Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι, όχι μόνο γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτόν τον λόγο επιδοτούν και προωθούν στρατηγικές αποδόμησης των Βαλκανίων, αποδόμησης της Συρίας, προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και προς την πλευρά του Ιράν, και γενικότερα έχουν μια λογική ότι καταστροφής στο περιβάλλον τους, το οποίο με τη σειρά του φυσικά συνδυάζεται και με την αμερικανική στρατηγική, η οποία προτιμά στις περιοχές αυτές να υπάρχουν περιοχές μαύρες τρύπες, χάους και αστάθειες, παρά συγκροτημένα και ευημερούνται και κράτη με ισχύ και δυνατότητες εξέλιξης, για τον απλούστατο λόγο ότι φοβάται την επιρροή άλλων δυνάμεων προεξαρχούσης της Ρωσίας. Οπότε αυτή η πολιτική της καμένης γης που εδώ και καιρό εφαρμόζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στα Βαλκάνια, πιθανώς να συνδυάζεται με μια παρόμοια πολιτική που για δικούς της λόγους θέλει να εφαρμόσει η Τουρκία. Οπότε ναι, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι δεδομένο ότι και οι Τούρκοι θα προτιμούσαν να καταστρέψουν την Ελλάδα, να τις προκαλέσουν βαριά πλήγματα με έμεσο τρόπο, παρά ώστε να μπορέσουν να κυριαρχήσουν εύκολα και ανώδυνα στο Αιγαίο, που το θέλουν ξεκάθαρα, το θέλουν πλέον για δική τους χρήση, παρά να οδηγηθούν σε μια μετοπική αντιπαράθεση με μια κάπως, έστω και κάπως ισχυρή Ελλάδα, για την οποία δεν θα είναι σίγουρη τι θα συμβεί μετά. Επειδή πάντως νομίζω ότι οι εξελίξεις που είναι μπροστά μας έχουν πολύ πιο καθαρά πλέον στην εποχή μας
διάσταση πλανητική και δεν είναι περιορισμένη εμβέλειας στο επίπεδο της γεωπολιτικής αποτύπωσης, θα πρότεινα να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και όταν γυρίσουμε να δούμε δύο ανακοινώσεις. Δύο ανακοινώσεις που η κάθε μια έχει τη δική της ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία. Η μία δε, η οποία είναι ανακοίνωση φόρουμ, και επειδή θεωρώ ότι οι ανακοινώσεις των φόρουμ έτσι κι αλλιώς σηματοδοτούν εξελίξεις, να τις δούμε και να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε μαζί το περιεχόμενο και την προοπτική που ενδεχομένως να προδιαγράφονται μέσα από αυτά τα κείμενα. Πάμε, Μιχάλη. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Η Ροή και στην εκπομπή Πράσινη Γραμμή, στη συζήτησή μας με τον κύριο Γρίβα. Και κύριε Γρίβα, θεωρώ ότι στη γεωπολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία κανείς δεν έχει κανένα δικαίωμα να προσπερνά, να παραβλέπει και να υποβαθμίζει. Θεωρώ ότι σε κορυφαία πολιτικά κείμενα που έχουν διάσταση γεωπολιτική, ό,τι δεν αποκλείεται ρητά, εμέσως πλην σαφώς, έως απόλυτα σαφέστατα, συμπεριλαμβάνεται, και αυτό είναι το ένα συμπέρασμα από το οποίο θέλω να ξεκινήσω. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι προσωπικά μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι για όλο αυτό το ενεργειακό πάρτι που συντελείται σήμερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην ΑΟΣ της Κύπρου, αφορά και την Ελλάδα και είναι προφανώς ζήτημα πρώτης του εθνικού ενδιαφέροντος, είναι ένα κομμάτι το οποίο η σύνοδος του G7 το προσπέρασε αβρόχης ποσή, χωρίς να συμπεριλάβει τίποτα στη διακήρυξή της. Και το τρίτο πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι κανόνα στη γεωπολιτική είναι ότι ανακοινώσεις επίπεδου τέτοιας βαρύτητας, όπως η ομάδα των G7 ας πούμε, είναι ανακοινώσεις που προφανέστατα έχουν ευρύτερη βαρύτητα και στη γεωπολιτική της επόμενης περίοδου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος η δική μου προσέγγιση, αλλά θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των G7, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ταορμίνα της Ιταλίας. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο στην κατακλείδα της: «Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε μια τάξη βασισμένη σε κανόνες στον τομέα της ναυτιλίας, θεμελιωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως περιλαμβάνεται στη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση θαλασσίων διαφορών μέσω διπλωματικών και νομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της διαιτησίας. Εξακολουθούμε, λέει, να ανησυχούμε για την κατάσταση στην Ανατολική και Νότια Θάλασσα της Κίνας και είμαστε έντονα αντίθετοι σε οποιασδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις. Καλούμε δε όλα τα μέρη να επιδιώξουν την αποστρατιωτικοποίηση των αμφισβητούμενων περιοχών». Ναι. Θεωρείτε ότι είναι τόσο ζωτικό το ενδιαφέρον τους για τη θάλασσα της Νότιας Κίνας που να υπερβαίνει έως να αφήνει να περνά απαρατήρητο το ενδιαφέρον το G7 για το ενεργειακό πάρτι στη Μεσογείο? Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που είπατε, ότι στη γεωπολιτική είναι δόγμα αυτό, είναι αξίωμα, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Πιθανώς για λόγους ευκολίας να λέμε το γεωσύστημα, ξέρω εγώ, των Βαλκανίων και το γεωσύστημα των Συνικών θαλασσών. Στην πραγματικότητα όμως είναι μέρος ενός ενιαίου συστήματος. Άρα ό,τι συμβαίνει σε έναν χώρο και χρόνο κάπου στο διεθνές σύστημα έχει αντανάκλαση γενική. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε όντως μια ριζική αλλαγή των δεδομένων του διεθνούς δικαίου. Ξέρετε, εδώ και χρόνια η Κίνα, η οποία έχει υπογράψει τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι για το δίκαιο της θάλασσας, κάνει μια ανάγνωση αυτής της συνθήκης με πολύ ελεύθερο τρόπο. Και εκτός των άλλων, λέει η Κίνα, υποστηρίζει ότι η αποκλειστική, η ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, η ΑΟΣ, δεν είναι μόνο οικονομικής εκμετάλλευσης. Ουσιαστικά την ταυτίζει με την εθνική κυριαρχία, με τα χωρικά ύδατα. Εν συνεχεία και η Ιαπωνία έχει περάσει ανάλογες αναγνώσεις αυτών των τι είναι η ΑΟΣ. Ας πούμε, καταγγέλει τη Βόρειο Κορέα γιατί οι πύραυλοι που εξαπολύει η Βόρειος Κορέα πέφτουν μέσα στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας. Και αυτό το θεωρεί παραβίαση κυριαρχικών της δικαιωμάτων, που δεν είναι με την κανονική ανάγνωση. Αυτά τα βλήματα πέφτουν σε διεθνή ύδατα. Όμως από τη στιγμή που είναι ΑΟΣ, λέει όχι, εδώ είναι δική μου περιοχή. Οπότε εκεί πέρα, από ό,τι φαίνεται, γίνονται πάρα πολύ μεγάλες ζυμώσεις
όχι μόνο στις διεθνείς ισορροπίες, αλλά και στον πυρήνα του διεθνούς δικαίου, ειδικά για το δίκαιο της θάλασσας. Και οι ζυμώσεις αυτές, από ό,τι φαίνεται, τις έχουν καναλιζάρει οι G7, έτσι ώστε να προωθούν δικά τους ευρύτερα συμφέροντα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλλουν στις πιο κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη μία νέα αντίληψη περί διεθνούς δικαίου. Μία από αυτές τις πιο κρίσιμες περιοχές είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Τέλος. Ακόμη, είναι που πολύ σωστά το είπατε, είναι δεδομένο ότι και η ομάδα αυτή και οι επιμέρους χώρες εξετάζουν σοβαρότατα την Ανατολική Μεσόγειο. Για τον απλούστατο λόγο ότι φαίνεται ότι θα αποτελέσει έναν από τους μεγάλους ενεργειακούς ταμιευτήρες της Δυτικής Ευρώπης σε έναν πολυπολικό ενεργειακό κόσμο. Μέσα σε έναν κόσμο στον οποίο οι Γερμανοί θέλουν να έχουν πιο ανεξάρτητη και ηγεμονική πολιτική, αυτά που λέγαμε πριν, χρειάζεται να έχουν και μια ενεργειακή στήριξη. Χωρίς ενέργεια η Δυτική Ευρώπη καταραίει. Την υποστήριξη αυτή δεν μπορούν να την έχουν πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες για μία σειρά από λόγους. Ένας από αυτούς είναι και ο ανταγωνισμός. Ένας άλλος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στο σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν μετατραπεί σε παραγωγό. Άρα θα τους ενδιέφερε περισσότερο μία παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή παρά μία σταθερότητα, ώστε να πουλήσουν και αυτοί τα αποθέματά τους και να βγάλουν λεφτά. Άρα λοιπόν η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε έναν κρισιμότατη σημασίας ενεργειακό ταμιευτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Δυτική Ευρώπη θα πρέπει να εξαρτηθεί ολοκληρωτικά και απόλυτα, όπως συμβαίνει ήδη σήμερα, από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, το οποίο όμως δεν το θέλουν, μιας και έχουν επιλέξει μια συγκρουσιακή πολιτική με την Ρωσία. Άρα, το ποιος θα κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κρισιμότατη σημασίας για τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες. Και από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, αυτοί οι αγαπητοί κύριοι προσπαθούν να διαμορφώσουν μια νέα ανάγνωση και του διεθνούς δικαίου, διαμορφώντας μια άτυπη αλλά υπαρκτή διεθνοδικαϊκή πραγματικότητα, ώστε να περιορίσουν την κυριαρχία ενοχλητικών χωρών όπως είναι η Ελλάδα και να επιβάλλουν μια σταθερότητα με αυτά που λένε εδώ τα ωραία περί διεθνούς διαιτησίας, αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών κλπ. Δηλαδή να μπορούν αυτοί να ελέγχουν. Και το θέμα είναι τι ρόλο επιφυλάσσουν στην Τουρκία. Μήπως η Τουρκία θέλουν να λειτουργήσει αυτή ως ένα είδος τοποτηρητή τους στην περιοχή, να τα βρουν εν πάση περιπτώσει σε μια συνδιαλλαγή με την Τουρκία, αυτά που θέλει η Τουρκία να γίνει μια ευρασιατική υπερδύναμη, να τις αναθέσουν και αυτό το ρόλο. Είναι πράγματα που μας βάζουν σε πολύ, μας πονοκεφαλιάζουν πάρα πολύ. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπάνω τώρα, γιατί να μην ολιστήσουμε και σε συνωμοσιολογικές θεωρίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι καθόλου αθώο αυτό. Και σίγουρα δεν αφορά μόνο την νότιο Συνική θάλασσα. Και δεν θα μπορούσε άλλωστε. Δηλαδή ότι υπάρχει σε ένα σημείο του πλανήτη είναι δεδομένο ότι αντανακλάται και στα υπόλοιπα. Και η Ανατολική Μεσόγειος είναι κρισιμότερη σημασίας θάλασσα για το διεθνές, για τις διεθνείς ισορροπίες, από ότι είναι η νότιο Συνική θάλασσα. Θα ήθελα κι εγώ να αποφύγουμε τη λογική της συνωμοσιολογίας. Ωστόσο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου την προσέγγιση, που σε πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει τρία στοιχεία τα οποία θέλω τουλάχιστον να καταδείξουμε. Το πρώτο είναι ότι σε ένα κείμενο διεθνούς αναγνωσιμότητας, όταν μπαίνει η ρητορική της αποστρατικοποίησης αμφισβητούμενων ζωνών από δυνάμεις που έχουν κατακτήσει de facto το δικαίωμά τους να παρευρίσκονται σε αυτές τις ζώνες με αεροπλανοφόρα, με πυρηνοκίνητα υποβρύχια, με έναν βαρύ εξοπλισμό του οποίου το αποτέλεσμα κατά τη χρήση του καλό θα είναι να μην επιχειρήσουμε ούτε καν να το περιγράψουμε, συνιστούν στις χώρες που, αν θέλετε, έχουν δικαίωμα κυριαρχίας να παραιτηθούν επί της ουσίας από αυτό το δικαίωμα. Και αυτό έρχεται σε μια εποχή όπου έχουν συμβεί δύο σημαντικά, κατά την άποψή μου, γεγονότα. Έχει μεσολαβήσει η επίσκεψη Κοτζιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει ανακύψει ως
μια διατύπωση ευνοϊκά η χώρα μας την έχει αποδεχθεί, που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως η Ελλάδα είναι μια ζώνη ασφάλειας σε μια περιοχή που γενικώς είναι σε έξαρση η ανακατοσούρα και η αναστάτωση. Και το ερώτημά μου είναι, όλη η Ελλάδα? Για λογαριασμό τον είπα, όλη η Ελλάδα εκλαμβάνεται ως παράδεισος ασφαλείας ή το μέρος εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Αυτό δεν μας το απάντησε ο κύριος Κοτζιάς και προσωπικά δεν είδα, διότι εδώ μπορεί να είναι σύνοδος της ομάδας το G7, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η διπλωματία της κάθε χώρας δεν παρεμβαίνει, δεν λειτουργεί στο παρασκήνιο είτε αυτοτελώς είτε με τα λόμπι της για να επιδράσει πάνω σε αποφάσεις. Το ερώτημα μου είναι, τι έκανε η ελληνική διπλωματία για να μην υπάρξει τέτοια ανακοίνωση, ή τουλάχιστον αν έπρεπε να υπάρξει τέτοια ανακοίνωση, να υπάρξει πολύ ρητή αναφορά που να προστατεύει τρόπον την τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πώς κατευθύνθηκε να λειτουργήσει το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ηγέτιδα δύναμη του G7 σε αυτό το ανακοινωθέν? Και δεύτερο, τι ρόλο έπαιξε το τουρκικό λόμπι? Διότι για μένα αυτή η ανακοίνωση μια χαρά φωτογραφίζει συμφέροντα τουρκικά. Σαφέστατα. Και τα εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποστρατιωτικοποιημένη Ανατολική Μεσόγειος και αποστρατιωτικοποιημένο Αιγαίο σημαίνει Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος που ανήκουν στην Τουρκία. Απλά πράγματα, για να το πούμε με το όνομά τους δηλαδή. Έτσι, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις περί ειρηνισμού και σταθερότητας. Αυτό σημαίνει αποστρατιωτικοποιημένο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. Σημαίνει περιοχές που ουσιαστικά ελέγχονται από την Τουρκία. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο κείμενο, σε ένα άλλο πολιτικό ντοκουμέντο που έχει διεθνή ισχύ και κύρος. Θα σας θυμίσω πριν από 3 χρόνια, το 2013 πρέπει να ήταν, όταν Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας ήταν ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, ο οποίος κατάφερε να διεμβολήσει τα ευρωπαϊκά κείμενα με ένα δικό του κείμενο, το οποίο ενέταξε στην ευρωπαϊκή ρητορική και το οποίο χαρακτήριζε τότε την Κύπρο ως εκλειπούσα κυπριακή δημοκρατία. Και φαντάζομαι ξέρετε, ξέρουμε, το έχουμε αναδείξει και εδώ, ότι αυτού του είδους, αυτού του χαρακτήρα η διατύπωση ήρθε να σηματοδοτήσει την επανέναρξη των συνομιλιών που εντωμεταξύ μεσολάβησε για την πιθανολογούμενη επίλυση του Κυπριακού, όπου πραγματικά η Κύπρος και ο Κύπριος ηγέτης, ο κύριος Αναστασιάδης, αντιμετωπίστηκε ως ηγέτης, όχι ως ηγέτης μιας χώρας κυρίαρχης, μέλος του ΟΗΕ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ, αλλά ως ηγέτης μιας κοινότητας, δηλαδή ως ένας παράγοντας μιας εκλειπούσης δημοκρατίας. Αυτό αποτυπώθηκε, έμεινε και ήρθε και σηματοδότησε χειρισμούς σε διεθνές επίπεδο με την αιγίδα και τη σφραγίδα του ΟΗΕ για όλα όσα μεσολαβούν στην Κύπρο. Έχουμε όμως μία ακόμα παρέμβαση την οποία κάνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου σε επιστολή που κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας, ο κύριος Σινλίογλου, η Άγκυρα απειλεί με κάζους μπέλι και τη Λευκοσία, αλλά και τις εταιρείες που έχουν κερδίσει το διαγωνισμό για το οικόπεδο 6, καθώς όχι μόνο αμφισβητεί τη δυνατότητα της Κύπρου για να διενεργήσει έρευνες, αλλά και να δώσει άδεια στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, και δηλώνει με τον πιο επίσημο τρόπο στον ΟΗΕ ότι ένα μέρος του οικοπέδου 6 ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Με αυτή την παρέμβαση, ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θέτει θέμα διεύρυνσης, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, της τουρκικής εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα σε μια ιστορική στιγμή όπου οι εξελίξεις στο Κουρδικό, όπως είπαμε και πριν, προδιαθέτουν για μια ευρύτατη αναδιάταξη συνόρων. Έρχεται λοιπόν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει σε μια επιθετική διπλωματική ρητορική και όχι μόνο ρητορική της Τουρκίας με ένα διάβημα το οποίο κάνει η Ελληνίδα εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Μπούρα, η οποία, να τη διαβάσουμε και αυτή γιατί έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται τα ζητήματα, λέει τα εξής: η Ελλάδα απορρίπτει στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας που περιέχονται στην προαναφερθέσα επιστολή σχετικά με τον ορισμό των εξωτερικών ορίων της υπηρετικής υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αβάσιμη, αναπόδεικτη και στερούνται νομικής βάσης. Οι ισχυρισμοί αυτοί αγνοούν πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων λαών, συμπεριλαμβάνουν μόνο τη Ελλάδα, στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δυτικά του Μεσογειρνού 32 κλπ. Τα δικαιώματα αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, περιγράφει από τι απορρέουν, και από την άποψη αυτή η Ελλάδα επιθυμεί να επαναλάβει
τη θέση της επί των θεμάτων αυτών όπως εκτέθηκαν επανειλημμένα μεταξύ άλλων στις επιστολές της 23 Μαΐου και 8 Δεκεμβρίου του 2006 του μονίμου αντιπρόσωπου της Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα κλπ. Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν διακινούσατε την επιστολή αυτή ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης με βάση τα σημεία 41 και 73 της σημερινής σας διάταξης και του Συμβουλίου Ασφαλείας και αν τη δημοσιεύσετε στο επόμενο δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας. Μια χαρά τα πάμε στην περιγραφή αυτών που ζητάει η Τουρκία. Μια χαρά τα πάμε στην ανάστευση στη μνήμη μας των προβλεπομένων από το Δίκαιο της Θάλασσας και είμαστε πάρα πολύ καλοί ηκέτες που μάλιστα με ευγνωμοσύνη δηλώνουμε ότι αν αυτό συμπεριληφθεί θα είμαστε ευγνώμονες και αυτό μας αρκεί. Αλλά αυτό είναι η ανάγνωση του Θεαθήνε. Ναι. Στην ουσία, τι μπορούμε να πούμε για αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, εγώ όπως έτσι το διαβάσατε, είχα την εντύπωση ότι μιλάνε δύο άνθρωποι, δύο πλευρές για δύο ξεχωριστές καταστάσεις. Δηλαδή, σαν να μην είναι συγχρονισμένες χωροχρονικά μεταξύ τους. Από τη μία είχαμε μια πολύ επιθετική δήλωση και από την άλλη είχαμε μια ευγενική, έτσι, μια ευγενική παράθεση αντιρρήσεων, νομικού χαρακτήρα, λες και ήταν στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης συζήτησης κτλ. Δυστυχώς, μία από τις παθογένειες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι και της Ελλάδας, εν συνόλο εδώ που τα λέμε, είναι ότι δεν έχει κατανοήσει ότι πλέον βρισκόμαστε σε μία εντελώς νέα φάση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχουμε πλέον αυτή την ψυχρή ειρήνη, την προβληματική ειρήνη που απειλούνταν εν πάση περιπτώσει, αλλά επεβίωνε που είχαμε τα περασμένα χρόνια. Τώρα έχουμε μία πολύ πιο οξυμένη κατάσταση. Στην πραγματικότητα έχουμε μπει σε μια κατάσταση άτυπου πολέμου, θα έλεγα εγώ, με την Τουρκία. Όπως έχουμε πει, η Τουρκία δεν δέχεται πλέον ουσιαστικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν βολεύει τη γεωπολιτική της στρατηγική. Άρα δεν μπορείς να απαντάς. Μπορείς, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί να βάζεις νομικισμούς και ευγενικές εκφράσεις και ipso facto και όλα τα συναφή, γιατί δεν βρίσκεσαι σε κάποια πολιτισμένη και νησταλαία αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ έχουμε ξεκάθαρα επιθετική πολιτική από πλευράς της Τουρκίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε βάθος χρόνου θα έχουμε κάποιας μορφής σοβαρή σύγκρουση με την Τουρκία και εμείς πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και αν μη τι άλλο να δημιουργούμε και το αποτρεπτικό πλαίσιο για να αποφύγουμε αυτή τη σύγκρουση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε πιο επιθετικά. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούμε αντανακλαστικά, αυτό που είπατε δηλαδή, να προσπαθούμε να πούμε ότι ναι, αλλά δεν έχεις ακριβώς δίκιο όταν λες αυτά τα πράγματα. Με απειλείς με πόλεμο και εγώ σου βγάζω, ας πούμε, σου κάνω παράθεση των κυριαρχικών μου δικαιωμάτων. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή υπάρχει ένας ετεροχρονισμός. Δεν κάνει ούτε καν αυτό. Θυμίζει προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας. Ναι. Λες και ο άλλος δεν τις έχει υπόψη. Δεν τις ξέρει, ναι, ναι, ναι. Είναι εντάξει, υπάρχει σοβαρό θέμα. Δυστυχώς, πιθανώς η ελληνική πλευρά εγκλωβισμένη στα θέματα της οικονομίας της να δείχνει ένα φαινόμενο άρνησης, να έχει ένα φαινόμενο άρνησης εναντί της του τουρκικού ακραίου πλέον αναθεωρητισμού, δεν θέλει πολύ απλά να δει αυτή την πραγματικότητα, γιατί δεν τη βολεύει. Και κάνει μια πολιτική στρουθοκαμήλου, λέει άστο και με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανιστεί αυτή η τουρκική επιθετικότητα, το οποίο είναι πολύ απλά αδύνατο. Είχαμε δει και στο κοντινό παρελθόν μια εκδήλωση αυτού του φαινομένου της Τουρθοκαμήλου που με την κυριαρχία των αντιλήψεων ότι έλα μωρέ τώρα όλα αυτά είναι τα κάνει ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση για να πάρει το δημοψήφισμα και μετά εντάξει. Και μόλις τελείωσε το δημοψήφισμα από την άλλη μέρα ξεκίνησε μια κλιμάκωση αυτών. Με πάση περιπτώσει δεν είναι καλά τα πράγματα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και η ελληνική εξωτερική πολιτική, οι αρμόδιοι μηχανισμοί να αρχίσουν να δείχνουν τον απαιτούμενο ρεαλισμό για αρχή και μετά βλέπουμε. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ίσως ήταν μια ακόμα χρυσή ευκαιρία που χάθηκε αυτή η παρέμβαση του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη. Να είναι η χρυσή ευκαιρία για λογαριασμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να προβάλλει στο διπλωματικό επίπεδο μια καθαρή επιθετική διπλωματική ατζέντα, πράγμα το οποίο δεν έκανε. Αυτή η επιστολή είναι στην ουσία της μια στάση απαντητική η οποία θα μπορούσε να
να λειτουργήσει απαντητικά μόνο προς την αφορμή που της δόθηκε, αλλά να μην συμπεριλάβει, να μην ενσωματώσει την απαντητική διάθεση και στη φιλοσοφία της, πράγμα που την καθιστά αυτοδίκαια και αμυντική. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση αυτό με επιθετική διπλωματία. Το δεύτερο, επιχειρεί μέσα από αυτή την επιστολή η Ελλάδα να αποδομήσει με όρους τυπικότητας φορμαλισμού την τουρκική επιχειρηματολογία, αλλά αυτό που δεν κάνει είναι να συνδυάσει αυτή την επιχειρηματολογία με την ανάγκη προβολής της εθνικής κυριαρχίας ως ένα πακέτο που δεν παζαρεύει, που δεν διαπραγματεύεται και που αξιοποιεί την ευκαιρία που δόθηκε για να το υπενθυμίσει και να το αποτυπώσει και σε ένα κείμενο της διεθνούς κοινότητας. Το δεύτερο είναι ότι δεν καταδεικνύει τις ευθύνες της διεθνούς κοινότητας, η οποία ανέρχεται αυτή την αναθεωρητική ρητορική στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, χωρίς να παίρνει κανένας καμιά απολύτως πρωτοβουλία να κόψει τον τουρκικό τσαμπουκά και να επαναφέρει την ανάγκη σεβασμού των κεκτημένων του διεθνούς δικαίου στην πραγματική τους βάση. Και το τρίτο, δεν προειδεάζει για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι δράσεις που οφείλει να αναλάβει η διεθνής κοινότητα, αν έχουμε κλιμάκωση της ρητορικής εκείνης η οποία επιδιώκει περαιτέρω γκριζάρισμα του Αιγαίου. Τι θυμίζουμε δηλαδή? Το δικαίωμα να ασκήσει η Τουρκία μέσα από μια γκρίζα βραχονισίδα αύριο κυριαρχικά δικαιώματα που αποκόπτουν τη συνέχεια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκόπτουν τη συνέχεια της ελληνοκυπριακής ΑΟΣ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, παρακολουθεί το βηματισμό της Άγκυρας και πηγαίνει παράλληλα με την τουρκική επιχειρηματολογία, αλλά δεν κάνει αυτό το βήμα που λέγαμε, να διατυπώσει επιχειρηματολογία που να συνιστά διπλωματία επιθετική με όρους που θα πρέπει να αποτυπωθούν και στο διεθνές δίκαιο. Το τελευταίο που δεν κάνει και που είναι πληροφορία που διακινείται, κυκλοφοράει και δεν έχει διαψευστεί. Η Τουρκία έχει βγει στην πιάτσα και παζαρεύει να αγοράσει πλατφόρμα άντλησης για να τοποθετήσει εκεί που γουστάρει και να δημιουργήσει ένα καινούργιο τετελεσμένο με όρους κυριότητας σε βάρος της κυπριακής ΑΟΣ. Βεβαίως. Τι κάνουμε εδώ? Τι λέει το διεθνές δίκαιο? Τι επιχειρούμε να υποχρεώσουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να αποδεχτεί, πράγμα που οφείλει και να κάνει σε τελευταία ανάλυση? Σας θυμίζει αυτό μαχητική ελληνική διπλωματία ή ένα πράγμα άφαντο που για την τιμή των όπλων κάνει μια παρουσία απλά για να δηλώσει ότι παιδιά είμαι εδώ και μπορώ να ερμηνεύω και εγώ το διεθνές δίκαιο και το θυμίζω σε εκείνους που το ξέχασαν? Επί της ουσίας προσφέρω έργο προσκοπικό, ας πούμε, διότι μόνο αυτή τη διάσταση εγώ διακρίνω στη γεωπολιτική και τίποτα άλλο. Ναι, δυστυχώς έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις μάλλον από τους μηχανισμούς της ελληνικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε τέτοια υπερβολικοί. Άρα να μην διανοηθούμε ούτε καν να ρωτήσουμε ποιος τελικά είναι αυτός που καθορίζει ατζέντα για ζητήματα που μας αφορούν. Οποιοςδήποτε άλλο από εμάς. Ναι, και όπως είπαμε και πριν, πιθανώς και η ατζέντα να διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά κλιμάκια, όπως αυτό που είπαμε με την G7, και να μην παίρνουμε χαμπάρι κιόλας τι γίνεται. Τέλος πάντων, ελπίζω κάποια στιγμή να αποφασίσει και εδώ πέρα το σύνολο του πολιτικού συστήματος να γίνει λίγο πιο ρεαλιστικό, θα ξαναπώ. Τα υπόλοιπα έπονται. Ο ρεαλισμός είναι μια... Η ρεαλιστική ανάγνωση της πραγματικότητας δηλαδή και όχι φαντασιώσεις είναι σημαντικό θέμα για την οικοδόμηση μιας στιβαρής εξωτερικής πολιτικής. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, για να κλείσουμε και όλα στην κουβέντα μας, κύριε Γρυβά, το κομμάτι που είναι βέβαια μεγάλο κεφάλαιο από μόνο του, αλλά έτσι μια πρώτη αυτή μπορούμε ίσως να αποτυπώσουμε. Εθνική άμυνα, ένοπλες δυνάμεις, καταλυτικό σημείο, ρόλος καμένου σε διεργασίες προς θετική ή προς όποια άλλη κατεύθυνση. Πώς το προσεγγίζετε καταρχήν? Κοιτάξτε, τώρα επειδή έχουμε ως καθηγητής ανώτατου στρατιωτικού παιδευτικού ιδρύματος, καθηγητής σχολής Ευελπίδων δηλαδή, έχουμε μια πολύ κακή συγκυρία αυτόν τον καιρό. Δυστυχώς μέσα στους νόμους που περάσανε υπάρχει μια απρόσμενη και τρομακτικά μεγάλη υποβάθμιση των ΑΣΕΗ, της Σχολής Δοκίμων, της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Ευελπίδων, ανεξήγητη και ακατανόητη,
Δεν θέλω να πω ότι ευθύνεται ο Υπουργός Άμυνας γι' αυτό, είναι γιατί ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας είναι υπεύθυνος για τις στρατιωτικές σχολές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κίνηση της κυβέρνησης η οποία μας βρήκε απροετοίμαστους, δεν την περιμέναμε, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η φοβερή ακαδημαϊκή υποβάθμιση? Να στα πω με δύο λόγια, τα ΑΣΕΗ πηγαίνουν πολύ πιο κάτω από τα ΤΕΗ. Ουσιαστικά γίνονται β' κατηγορίας, εάν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και ανώτατα πλέον εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι κάτι με τις εκκλησιαστικές σχολές και τις σχολές εμποροπλοιάρχων. Ένα είδος μεταλλικιακών, εν πάση περιπτώσει, ένα είδος ΙΕΚ δεκανέων. Το γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Φυσικά έχει μεγάλες συνέπειες σε εμάς, τους καθηγητές εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο. Σίγουρα θα έχει συνέπειες στους στρατιωτικούς, τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους απόστρατους, γιατί πολύ απλά, αν υποβαθμιστεί η σχολή που τους έδωσε το βασικό τους πτυχίο, σημαίνει ότι και οι ίδιοι υποβαθμίζονται δεν πάνε να έχουν πάρει μετά 45 μάστερ και 60 διδακτορικά, τα οποία είναι οικοδομημένα πάνω στο κενό. Δεν θεωρούνται άνθρωποι πανεπιστημιακής μόρφωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εργασιακά τους δικαιώματα και. Το χειρότερο όμως είναι ότι ουσιαστικά η έτσι και αλλιώς ανεμικότατη έρευνα πάνω στη στρατιωτική επιστήμη που θεραπεύει η σχολή Ευελπίδων πάβει να υφίσταται. Μεταξύ των άλλων, ένα από τα παρανοϊκά μέτρα που παίρνει αυτό το νέο νομοσχέδιο είναι ότι απαγορεύεται στους καθηγητές των στρατιωτικών σχολών να διδάσκουν σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, να κάνουν ερευνητικό έργο, τα πάντα. Γιατί και πώς, δεν το καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς μπαίνουν πολύ κακές σκέψεις ακόμη και στον πιο καλό προαίρετο, δεδομένου ότι εάν πράγματι θέλεις να οικοδομήσεις μια στιβαρή αμυντική και κατά συνέπεια αποτρεπτική ικανότητα στη σημερινή συγκυρία που η Τουρκία υπερεξοπλίζεται και εσύ δεν έχεις λεφτά, εάν δεν θες να εμπλακείς, που δεν μπορείς κιόλας, σε έναν αδιέξοδο, μια αδιέξοδη κούρσα εξοπλισμών, πρέπει να επενδύσεις στο θεμελιώδες οπλικό σύστημα που είναι η εγχώρια στρατηγική, στρατιωτική σκέψη, η οποία εξ αντικειμένου διαμορφώνεται, ξεκινά να διαμορφώνεται στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο στο προπτυχιακό επίπεδο, όσο κυρίως στα μεταπτυχιακά που έχουν ξεκινήσει τώρα τελευταία. Σκεφτείτε πολύ απλά δηλαδή ότι ένας σταγματάρχης, για παράδειγμα, που θέλει να κάνει ένα διδακτορικό πάνω σε κάποιες εξελιγμένες μορφές οπλικών συστημάτων, πλέον δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν γίνεται δηλαδή να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα πρέπει να βρει μέσω έμεσων προσεγγίσεων σε κάποιο πολιτικό πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο, το οποίο όμως δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα, τι καλά κάνουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν θέτεις ουσιαστικά στο περιθώριο την έρευνα, είναι δεδομένο ότι οδηγείσαι σε μια επανάληψη των λύσεων του παρελθόντος όσον αφορά την εθνική άμυνα, που ήταν πολύ απλά αγορές ακριβών οπλικών συστημάτων αμφίβολης επιχειρησιακής και αποτρεπτικής αξίας. Εάν πράγματι είναι αυτό που θέλουν, να μας το πούνε, να μην αγωνιούμε κι εμείς κιόλας, να είμαστε ήσυχοι και να πάψουμε κι εμείς να ασχολούμαστε με ό,τι είναι, να βρούμε κι εμείς κάτι άλλο να κάνουμε. Αλλά αν δεν το θέλουν και θέλουν πράγματι να δημιουργηθεί μια εθνοκεντρική άμυνα φτιαγμένη από εμάς, για εμάς, που δεν θα παίρνει τα χρήματα του ελληνικού λαού για να τα διασπαθίζει και θα είναι προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες, στις συνθήκες τις γεωγραφικές, επιχειρησιακές και πρωτίστως τις οικονομικές, τότε πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε μια εθνική στρατιωτική σκέψη. Και αυτή την εθνική στρατιωτική σκέψη ξεκινάνε και τη διαμορφώνουν οι στρατιωτικές σχολές, οι οποίες στρατιωτικές σχολές αυτή τη στιγμή σήμερα υποβαθμίζονται σε σημείο εξάλληψής τους ακαδημαϊκής. Και αυτή είναι δυστυχώς μια ζωφερή πραγματικότητα. Και περιμένουμε εξηγήσεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω πως είσαι σαφής και δεν θα ήθελα να προβώ σε περαιτέρω σχόλιο από αυτού, αλλά νομίζω όμως ότι πρόκειται για ένα περιστατικό ιδιαίτερος γκαστρωμένο που θα τροφοδοτήσει με πολύ υλικό την κουβέντα μας σε κάποιον επόμενο χρόνο. Νομίζω ότι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής «Πράσινη γραμμή», κύριε Γρίβα. Ελπίζω να βοηθήσαμε την προσπάθεια όλων στον προβληματισμό, και θα μου επιτρέψετε, ίσως επειδή ήρθε και ένα μήνυμα από κάποιον κύριο Βασίλη Περπερίδη από ένα φίλο, ο οποίος μας δίνει συγχαρητήρια για τις εκπομπές
και λέει, περιγράφει ότι μένει έκπληκτος από το γεγονός ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε υψηλά τη γεωπολιτική ατζέντα, επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου όλοι οι άλλοι αυτό που επιχειρούν να κάνουν είναι μια κουβέντα που περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα του χρέους και μόνο, και μένει εκεί. Θα μου επιτρέψετε να πω σε ό,τι μας αφορά ότι για μας το χρέος είναι έτσι κι αλλιώς γεωπολιτική. Σαφέστανα. Και αν υπάρχει αυτή η διαχείριση του παράγοντα χρέους σε βάρος της χώρας, είναι ακριβώς γιατί πίσω από αυτό υπάρχει μια ισχυρή γεωπολιτική ανάγνωση που αφορά το μέλλον της πατρίδα μας. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι προσεγγίζουμε το ζήτημα, έτσι, τουλάχιστον εγώ με το κύριο Γρίβα στις εκπομπές που κάνουμε, έτσι. Και αν μου επιτρέπετε, ας πούμε, να πω και κάτι που τουλάχιστον με αφορά προσωπικά. Αυτό που προσπαθούμε τα στελέχη του ΕΠΑΜ, το λέω για μένα, είναι να ξεδιπλώνουμε στις εκπομπές πολιτικό λόγο, διότι αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι να έχουμε παραγωγή πολιτικής, είναι να έχουμε παραγωγή πολιτικού έργου. Είναι γιατί αυτό θεωρούμε πως μπορεί να είναι η συνεισφορά μας για την επόμενη μέρα και για την κοινή μας υπόθεση. Διότι πρέπει να πω, φίλες και φίλοι, ότι η πρόταση του ΕΠΑΜ δεν είναι μια πρόταση παρουσίας στα πολιτικά πράγματα. Είναι μια πρόταση εξουσίας. Επομένως, η όλη μας προβληματική δεν μπορεί να περιορίζεται απλά στο πώς διαχειριζόμαστε ειδήσεις, αλλά στο πώς αλλάζουμε τη φυσιογνωμία της ίδιας της χώρας. Έτσι, με βάση αυτή μας την πρόταση, τουλάχιστον επαναλαμβάνω και πάλι σε ό,τι με αφορά, διαμορφώνεται το κλαμπ των φίλων και των οχτρών. Με βάση αυτό το στοιχείο, νομίζω κρινόμαστε και κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι κρίνω, έτσι θα ήθελα να κρίνουμε. Και λέω αυτά τα πράγματα διότι νομίζω πως είναι απαραίτητο να είναι αποσαφενισμένη η ρόλη του καθενός και ο πολιτικός του λόγος και η σχέση του πολιτικού του λόγου με τη συμβουλή στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Αυτά, συγγνώμη για την παρένθεση κύριε Γρίβα, αλλά θεωρούσα υποχρέωσή μου να την κάνω. Ευχαριστώ τον κύριο Περπερίδη για το σχόλιο του, έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, 7 με 8, με όλες τις εξελίξεις στη γεωπολιτική και στο διεθνές σύστημα. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.